κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού, κύριε Πρόεδρε της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, εντιμότατη Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί αδελφοί, ευλογώ τον Θεό, που έστω και έτσι φέτος κάνουμε Πάσχα. Ευλογώ τον Θεό που στη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να μην κρινιάζουμε σήμερα πολιτείες και εκκλησίες, μπορούμε και κάνουμε Πάσχα όπως έτσι φέτος βρισκόμαστε εδώ. Και είμαι υποχρεωμένος, καθήκον μου ιερό είναι, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, κύριε Δήμαρχε, σε αυτόν τον λαό. Σε αυτόν τον λαό που τόσα έχει υποφέρει, ένα χρόνο τώρα έχει κλειστεί μέσα, έχει υποστεί θανάτους, έχει υποστεί μέσα στο σπίτι του απώλειες, έχει ο ίδιος όπως και η αναξιότητά μου υποστεί την πλήξη της πανδημίας και στέκει στα πόδια του αξιοπρεπής. Να σας έχει ο Θεός καλά, να σας δίνει δύναμη, να στηρίζετε το έθνος, το γένος, το κράτος και πολύ περισσότερο να έχετε την ευλογία του Σταυροφέντος και μετά από λίγο Αναστάντος Κυρίου μας. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Σας ευλογώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε αυτόν τον λαό, τον οποίο μου έδωσε ο Κύριος και περιποιεί τιμή για μένα. Ξέρω ότι θέλετε αυτή τη στιγμή όλοι να βγούμε με το επιτάφιο στην αρναία μας και να ευλογηθεί ο τόπος. Θέλω όμως να κάνουμε και Ανάσταση, και να μπορούμε και τα γιορτιού να είμαστε στα σπίτια μας και να μπορούμε να πούμε δόξα τω Θεώ, Χριστός Ανέστη μεθαύριο. Για τούτα παρακαλώ το εξής. Ο επιτάφιος θα κάνει την περιφορά του. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα λάβουν, έλαβαν την ευλογία και θα τον πάρουν στις πλάτες τους, είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα ακολουθήσουμε μόνο ο Ιερός Κλήρος, ο Δεσπότης, οι παπάδες μου και ο Διάκος μου. Και εκ μέρους του λαού μόνο οι άρχοντες, του Τέσσερι, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, η κυρία Πρόεδρος, ο κύριος Πρόεδρος και ο κύριος Τσάρλος. Παρακαλώ τους άλλους, όρθιοι, χωρίς να ακούγεται τίποτα σας παρακαλώ, στις θέσεις σας. Και εκείνοι που είναι έξω και εκείνοι που είναι μέσα. Εμείς θα περιφέρουμε το επιτάφιο. Και βλέπετε ότι εμείς οι παπάδες δεν φοράμε μάσκα γιατί λειτουργούμε, είμαστε λειτουργοί. Προφυλάξτε μας και εμάς και εσείς να προφυλάσσεστε φορώντας τη μάσκα σας αυτές τις μέρες και βλέπω ότι η μεγίστη συντριπτική πλειοψηφία υπακούησε αυτού του είδους την πρόσκληση και παρακαλώ και εκείνοι που δεν φορούν ακόμα περισσότερο να κάνουν υπακοή και αγάπη όπως λέει η Εκκλησία και να φορέσουν αύριο μεθαύριο για να κάνουμε ειλικρινές, ήρεμο και υγιεινό το Πάσχα, σας παρακαλώ. Να καθίστε στις θέσεις σας, όλοι. Θα περιφέρουμε το επιτάφιο μόνο γύρω από τον Ιερό Ναό. Θα διαβάσω ένα τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών όλων των κεκυμένων και δι, των προκατόχων, αρχιερέων και των ιερέων που είναι εδώ, κείμενοι πίσω από το ιερό της Εκκλησίας μας και θα επανέλθουμε εδώ για να συνεχίσουμε όπως αρμόζει. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να ακούω τίποτα, είναι θέμα τάξεως, είναι θέμα και δικής μου προστασίας του Κύριου της Εκκλησίας και επιπλέον και θέμα υγείας και θέμα τάξεως από πλευράς υγιεινής για να παρουσιάσουμε εκείνο που πρέπει. Αύριο, στις 8 η ώρα το πρωί, θα αρχίσει η Θεία Λειτουργία με βάση τον Εσπερινό και την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, του Μεγάλου Σαββάτου και το βράδυ στις 8, κύριε Δήμαρχε, θα χτυπήσουν οι καμπάνες. Οι ψαλτάδες μας, τους οποίους ευγνωμονώ, ευχαριστώ και ευλογώ και τον κύριο Κοκαλιάρη, το εργοστάσιο της μουσικής της Αρναίας και το κόσμο της Ιεράς Μητροπόλεως και τον υπάλληλο μέσα στα γραφεία της Μητροπολεός μας, τον κύριο Πέτρο Πατρότσιο και πνευματικό τέχνο του Νικόλη μου,
του κυρίου Νικόδημου. Τους ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε εκείνοι να διαβάζουν κύμα της θαλάσσης και ευλογητός ο Θεός που δεν είναι αντίληση εκεί. Μέχρι τις 9 η ώρα, κύριε Κοκαλιάρη, πρέπει να έχουμε τελειώσει έξω άπαντα τα του Χριστός Ανέστη. Να τελειώνει αυτό εκεί και από τις 9 μέχρι τις 10 θα διαβάσουμε τον Όρφο. Δεν συμφωνώ να μην διαβαστεί ο Όρφος της Κυριακής του Πάσχα, κύριε Δήμαρχε. Αυτά λέγονται εν πάση περιπτώσει. Δεν μιλάνε τέτοιες μέρες. Δεν μιλάνε. Είναι αδιανόητο να μην ακούσει ο κόσμος αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν Πάσχα κυρίου Πάσχα και το δοξαστικό Αναστάσιο σήμερα. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Θα διαβάσουμε και αυτό, θα τελειώσουμε στις 10, αν τα 10 και μισή. Ας κάνει και λίγα μάτια στραβά η αστυνομία, δεν παθαίνει και τίποτα επιτέλους, 10 και μισή. Αν μας αφήνανε μια ώρα ακόμα, δεν θα έχει λήξει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ να πάτε μετά στο σπίτι, μη φάτε τον κοπελία. Πέφτω στα πόδια σας, σας παρακαλώ, σας ηγετεύω, μη φάτε τη μαγειρίτσα. Ελάτε το πρωί, άπαντες, αρχέστε λαός. Να διαβάσουμε τη λειτουργία, να κάνουμε τη λειτουργία της Αναστάσεως και στις 10 η ώρα, 10 και μισή, να ευλογήσουμε και τα ΟΑ και των κυρών και των αμνών για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε φέτος Πάσχα. Είναι μια θυσία για να μπορέσει να φύγει το κακό από πάνω μας που βλέπουμε και ως προς το σημείο αυτό πρέπει να το πούμε ορθώς ότι και με τα εμβόλια και με την προσοχή και με τη μάσκα και με όλα όσα η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα επιτάσσουν να βρούμε επιτέλους την υγειά μας. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι. Παρακαλώ τους κυρίους ιεροψάλτες μπροστά και εμείς να ακολουθούμε οι ιερείς, δεξιά μου και αριστερά μου ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Πρόεδρος και εσείς στη θέση σας χωρίς να κινήσετε. Παρακαλώ να μην κινηθεί κανείς, ούτε έξω ούτε μέσα. Είναι παράκληση στα διαρκή δική μου. Oh.
φρόνος Ευρωπάς αγγέσεις ύμνος εξοδίος προς ζωμέντο μακαρίας μνήμης και ονείου αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούνων του Θεού πάντων των προκατόχων μου αγιωτάτων αρχιεραίων ως και των ενφάβε κειμένων Σοκράτους και Νικοδήμου έτιδε και των δούνων του Θεού των ιερέων των ιερατευσάντων εν τες ενορίες και την ενορία ταύτη της πόλεως ημών, Βασιλείου Ιερομονάχου, Κωνσταντίνου, Βασιλείου, Χριστοφόρου και Αποστόλου των Ιερέων και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάμπλημέν ημάν, εκούσιον δεν και ακούσιον. Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον. Όπως Κύριος ο Θεός ημών, τάξη της ψυχάς αυτών εν θα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτο βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των φάνατων καταργήσας, τον δε διάβολον καταπατήσας και ζωήν τον κόσμο δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς των προκεκοιμημένων δούνων Σου, πάντων των προκατόχων μου αγιωτάτων αρχιεραίων εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλη. Εν προκειμένο δε Σοκράτους και Νικοδήμου των αρχιεραίων και των ιερέων των αναπαυωμένων εν το ιερό ναό τούτο και
την αρνέαν διακονισάντων Βασιλείου Ιερομονάχου Κωνσταντίνου, Βασιλείου, Χριστοφόρου και Αποστόλου των Ιερέων, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερόν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη ή στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραφέν, λόγο, έργο ή διανύε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ως ζήστε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Συγχαρμόνως εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριο Λέησο. Της η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προμνημονευθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Λέησον. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και τιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν τον άρχο του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh!
γλυκή μου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Θεοκλήτου. Εις πολλά ελεύθερες φωτά. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Υπερλέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη γερορά πολυτάφτη, έτιδε και των δούλων του Θεού, των πατέρων και αδερφών ημών των ασκουμένων, εν το εγγενή μόρι, πάσης αρχής και εξουσίες εν το κράτη ημών, έτι δε και του καταγήν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλεία. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δε όμεθα υπερλέους υγείας και προόδου των δώρων του Θεού, των διδασκόντων και διδασκομένων, εν της εκπαιδευτηρής της πόλεως ημών, της Ιεράς Μητροπόλεως και του γένους και υπέρ του αλθήν επ' αυτούς, την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθεί με την Αγία Εκκλησία, πόλην τε και ενωρίαν ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν, απορριγείς λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψαν και διασκεδάσαν πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσσεστε ημάς εκ της επιτιμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος γένου ημίν
αυτά επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων, ούτως εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος βασιλεύς της δόξης ούτως εστίν. Πρόσχω
ειρήνη πάση, σοφία, ούτε κάτι ήρθες προς τον Πάναχον, η ζωία Πάναχον, τότε το Άγι ενέκρωσαν η άσπρα Christmas.